επανεξελέγει πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτης Καρυπόγλου. Η συμμετοχή των δικηγόρων στην εκλογική διαδικασία κρίθηκε ικανοποιητική. Και αυτό γιατί συμμετείχαν 296 δικηγόροι από τους 346 εγγεγραμμένους. Στην κάλπη βρέθηκαν 10 λευκά και 2 άκυρα ψηφοδέλτια. Συγκεκριμένα, οι δύο υποψήφοι έλαβαν Παναγιώτης Καρύπογλου 262 ψήφους και Γιώργος Σπυρόπουλος 22. Εκλογές κύλησαν στο Δικηγορικό Σύλλογο ομαλά. Ψήφισαν περίπου 300 άτομα. Είχαμε πολύ καλή συμμετοχή. Δηλαδή, όσοι συνάδελφοι βρισκόντουσαν στην περιοχή των Σερών και δεν είχαν κάποια ανηλυμένη υποχρέωση, ήρθαν όλοι να ψηφίσουν. Έδειξαν ενδιαφέρον, όλα πήγαν καλά και συνεχίζουμε με την ίδια ζέση, με τον ίδιο ρυθμό για να κάνουμε μια νέα προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων. Εδώ τοπικά έχουμε δικά μας προβλήματα φυσικά, όπως είναι η παλαιότητα του δικαστικού μεγάρου και η ακαταλληλότητά του, όπως και η ακαταλληλότητα του Ειρηνοδικείου Νιγρήτας, τα οποία πρέπει να τα δει η πολιτεία, αλλά έχουμε και γενικά προβλήματα οι δικηγόροι, τα οποία θα πρέπει να τα δει η ολομέλεια καινούρια, εφόσον τελειώσουν όλες οι εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους, γιατί κάποιοι ψηφίζουν και σήμερα, όπως και κάποιοι έχουν πάει στο δεύτερο γύρο την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, είναι η μείωση της δικηγορικής ύλη, είναι ο πληθωρισμός των συναδέρφων, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί, καθώς οι πτυχιούχοι της νομικής δεν μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό, όπως τα άλλα τα παιδιά που τελειώνουν άλλες σχολές των πανεπιστημίων. Έχουμε γενικά, έχει προβλήματα ο κλάδος, όπως και όλοι οι κλάδοι. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμα πιο γενικά, και πιστεύω ότι θα αγωνιστούμε στη νέα ολομέλεια για να δώσουμε μια καλύτερη κατεύθυνση. Στη νέα διοίκηση τον Παναγιώτη Καρύπογλου θα πλαισιώνουν οι 10 πρώτοι υποψήφοι. Κεσόπουλος Κώστας, Παρασκευιώτης Αλέξανδρος, Αγγελάκης Σταύρος, Δάγκος Κώστας, Τσερκέζης Γιώργος, Γκόγκα Δέσποινα, Στήλας Γεώργιος, Αποστολίδου Κατερίνα, Μίχος Γεώργιος και Κρέτσι Χριστίνα. Στόχος μας είναι πλέον τα κεντρικά προβλήματα του κλάδου και η καλύτερη παρέμβασή μας στην Ολομέλεια. Δηλαδή, το να μπορέσουμε να περάσουμε σαν ΣΕΡΕΣ όσο δυνατόν περισσότερες προτάσεις στην Ολομέλεια. Και να είναι η φωνή μας ακόμη πιο δυνατή.